Και εμείς πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε να συναντήσουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και για όλες τις διαδηλώσεις που έγιναν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όμως, πολύ μεγάλη ένταση υπήρξε στην Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο ένταση στις διαδηλώσεις, αλλά φεύγουν και οι Ισραηλινοί και κλείνει και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Τουρκία. Κάποιοι συνέδεσαν αυτή την κίνηση με την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων. Μανώλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι πια δεν υπάρχει Ισραηλινός πολίτης στην Τουρκία. Ή αν έχει μείνει κάποιος, φεύγει σήμερα. Και το λέμε αυτό διότι πριν από 48 ώρες το Ισραήλ κάλεσε όλους τους Ισραηλινούς πολίτες να εγκαταλείψουν την Τουρκία. Χτες υπήρξε οδηγία να φύγουν όλοι οι διπλωμάτες και έτσι και οι πρέσβεις και όλοι οι υπόλοιποι διπλωμάτες και της πρεσβείας του Ισραήλ στην Άγκυρα και της Κωνσταντινούπολης έφυγαν άρον-άρον από την Τουρκία, καθώς φοβούνται μεγάλες αντιδράσεις, φοβούνται για την ασφάλειά τους. Θέλω να είμαι προσεκτικός στις λέξεις, γι' αυτό και με βλέπετε να διστάζω. Προφανώς, Μανώλη, φοβούνται για την ασφάλεια, διότι αυτές οι διαδηλώσεις μπορεί να ξεφύγουν και να έχουμε έκτροπα, δηλαδή τα οποία δεν θα είναι ελεγχόμενα. Ναι, εντός του προξενείου και της πρεσβείας, αλλά και εκτός. Αυτό φοβούνται. Το εκτός κυρίως φοβήθηκαν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μένουν κάπου στα σπίτια τους και όλα αυτά και φοβούνται διάφορα. Γι' αυτό λόγο τους είπαν να φύγουν και έφυγαν. Αυτό βεβαίως ήταν αποτέλεσμα των διαδηλώσεων και επειδή οι διαδηλωτές είχαν καταφέρει να φτάσουν εντός του χώρου του προξενείου της Κωνσταντινούπολης του Ισραήλ εδώ στην πόλη, όπως και στην Άγκυρα, όπως και υπήρξαν σοβαρά έκτροπα έξω από το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα, το οποίο έκλεισε και αυτό. Οι Αμερικανοί έκλεισαν το προξενείο στα Άδανα, καθώς και εκεί φοβήθηκαν μη συμβούν χειρότερα. Είναι κακό το κλίμα. Κακό το κλίμα όμως και στον τουρκικό τύπο. Σας έλεγα, νομίζω, στη χρηστή μας σύνδεση ότι ο Τούρκος Πρόεδρος από την Παρασκευή το μεσημέρι δεν έχει ξανακάνει ομιλία. Ναι, σήμερα έχουμε Παρασκευή. Στο πρόγραμμα του δεν εμφανίζεται κάτι. Μόνο αντιδράσεις μέσω Twitter. Ασυνήθιστο αυτό για τον Τούρκο Πρόεδρο. Να μην κάνει, όχι για το Ισραήλ, να μην κάνει ομιλία για μία εβδομάδα. Απλά το σημειώνουμε και το παρατηρούμε, γιατί προφανώς λένε κάποιοι ότι ενδεχομένως είναι ένας τρόπος να μην μιλήσει έντονα εναντίον του Ισραήλ τώρα σε αυτή τη φάση. Ενδεχομένως στις επόμενες μέρες, θα το δούμε, στον τουρκικό τύπο. Αντιαμερικανικό κλίμα απίστευτο. Ναι. Η μεγάλη διεθνές της Τουρκίας, Χουριέτ, το χέρι που σηκώθηκε για το θάνατο. Είναι η εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ που αρνήθηκε το ψήφισμα που ζητούσε εκεχηρία στη Γάζα. Η Αμερική είπε να συνεχιστεί η σφαγή και βάζω και τη φωτογραφία των νεκρών μωρών στη Γάζα, λέγοντας ότι γι' αυτό φταίνουν οι Αμερικανοί, οι δολοφόνοι Αμερικανοί, όπως τουλάχιστον παρουσιάζει η εφημερίδα Χουριέτ. Η εφημερίδα Σοζού, άλλο ένα πράγμα που μας προκάλεσε εντύπωση. Κοιτάξτε τώρα το χάρτη. Το χάρτη. Έχετε αντιληφθεί τον κίνδυνο και λέει και δείχνει χάρτη. Προσέξτε, αμερικανικές σημαίες με βάσεις, αλλά και στην Ελλάδα βεβαίως. Ναι. Αλλά με φωτογραφίες και του Biden. Σωστά. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Biden, Biden, Biden παντού. Ο οποίος είναι κίνδυνος για την Τουρκία. Αυτή είναι όμως αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Σας έδειξα τη φιλοκυβερνητική, σας έδειξα και την αντιπολιτευόμενη. Ένα βήμα παραπέρα, ναι, πάει γενής ΑΦΑΚ. Αυτή κι αν είναι φιλοκυβερνητική, να ιδρυθεί δύναμη που θα προστατεύει την Παλαιστίνη. Α, και από πάνω, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Στο ίδιο θέμα, άσχετο θέμα, αλλά στο ίδιο θέμα το βάζουνε. Αλεξίπτωτα που έγινε μια άσκηση αλεξιπτωτιστών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, δεν πάμε να. Δηλαδή, ουσιαστικά η εφημερίδα λέει η δύναμη, δεν πάει η δύναμη μέχρι τη Γάζα. Μάλιστα. Δηλαδή, το αναρωτιέται. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμάζει, βασικά ετοιμάζει την κοινή γνώμη. Βεβαίως, η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει πει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Προσπαθεί να είναι πιο συγκρατημένη στα ζητήματα αυτά, δηλαδή αποστολή να διατηρήσει τις όποιες εκείνη πιστεύει ισορροπίες, ναι, δηλαδή Μανώλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.